σας που έχετε επιλεγεί να φύγετε με τη δράση της πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, προκειμένου να σας εξηγήσουμε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που θα πρέπει να ακολουθήσετε πριν φύγετε για εκεί που είσαστε για τον προορισμό σας και αφού επιστρέψετε, προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία και να μπορέσετε να λάβετε και την αποπληρωμή της υποτροφίας σας, που από φέτος είστε τυχεροί, γιατί θα σας δώσουμε το 80% μπροστά και το 20% αφού επιστρέψετε και έχετε ολοκληρώσει σωστά όλα αυτά που πρέπει να έχετε ολοκληρώσει. Γιατί μέχρι φέτος το σύστημα ήταν διαφορετικό και το 20% το έπαιρναν πάρα πολύ αργότερα τα παιδιά. Α, πολύ ωραία, ελάτε κι εσείς όλοι. Η ενημέρωση θα γίνει από την κυρία Χριστιά. Την κυρία Χριστιά την γνωρίζετε όλοι. Είναι αυτή που σας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα και στη διαδικασία της αίτησης και σε όλα τα υπόλοιπα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η διαδικασία είναι ψηφιακή, γίνεται μέσω της πλατφόρμας, εκεί που έχετε υποβάλει και τις αιτήσεις σας. Εγώ δεν έχω να σας πω πολλά. Θα σας πω αυτό που σας είπαμε και κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Να σας ευχηθούμε καλή τύχη. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά εκεί που θα είσαστε. Να ευχόμαστε να έχετε κάνει μια καλή πρακτική άσκηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε έρθει περισσότεροι τώρα. Και πάνω απ' όλα, αυτό που σας είχαμε τονίσει, ότι εκεί που θα πάτε, δεν θα ξεχάσετε ποτέ ότι είστε εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Πατρών και θα πρέπει να φροντίσετε να το δείχνετε με όσο καλύτερο τρόπο μπορείτε. Εγώ θα σας ευχηθώ καλό ταξίδι, καλή μετακίνηση να έχετε και θα παραδώσω το λόγο στην κυρία Χριστιά. Πριν φύγω, θα θέλω μόνο να σας πω ότι η εκδήλωση καταγράφεται σε βίντεο για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν μετά και οι διάφοροι συμφοιτητές σας, οι οποίοι πιθανά να μην είχαν τη δυνατότητα να είναι σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Θα αναρτηθεί στο Web TV του Πανεπιστημίου για να είναι προσβάσιμη σε όλους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, οι όποιες ερωτήσεις θα κάνετε μετά θα πρέπει να γίνονται από το μικρόφωνο, να καταγράφονται στην κάμερα, γιατί οι ερωτήσεις συνήθως δεν αφορούν μόνο εσάς, αφορούν όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που είναι για μετακίνηση. Από πλευράς μου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας παραδίδω στην κυρία Χριστιά. Γεια σας και από μένα. Καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια άλλη μια φορά για την επιλογή σας. Θα ζήσετε μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία μέσω της πρακτικής άσκησης του Εράσμου και πρέπει να εκμεταλλευτείτε την κάθε δυνατότητα που σας δίνει αυτό το πρόγραμμα. Σήμερα δεν θέλω να σας πανικοβάλλω, θέλω πιο πολύ να πούμε απορίες, να εξηγήσουμε τι σας απασχολεί, πιο πολύ για αυτό το λόγο, για εσάς γίνεται αυτή η συνάντηση. Εγώ θα σας πω λίγο αυτά που σας έχω στείλει ήδη ηλεκτρονικά, να τα εξηγήσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Και ό,τι θέλετε να το και σας απασχολεί να το συζητήσουμε. Ναι, εκεί στο τραπέζι υπάρχει ένα φιδάκι που σας δίνει έτσι με έναν ευχάριστο τρόπο λίγο τις οδηγίες. Μπορείτε να περάσετε να το πάρετε, σας το έχουμε στείλει ήδη με email, αλλά καλό είναι να το έχετε και στα χέρια σας να το ακολουθείτε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά. Όπως σας έχω ήδη στείλει οδηγίες, γιατί πρέπει να ακολουθήσετε κάποια συγκεκριμένα βήματα για να μπορέσει να εκδοθεί η πρώτη δόση της υποτροφίας σας. Αυτά τα βήματα, ή αυτά τα έγγραφα μάλλον που χρειάζονται, είναι αυτά που βλέπετε τώρα μπροστά σας. Τα έχουμε αναλύσει λίγο αυτά, αλλά θα πούμε και ό,τι άλλο θέλετε. Χρειάζεται λοιπόν για την α δόση της υποτροφίας σας να καταθέσετε στην πλατφόρμα Erasmus Plus αυτά τα δικαιολογητικά, τα οποία είναι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την αστική ευθύνη, για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το προσωπικό ατύχημα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, η Σύμβαση Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση, το Learning Agreement μόνο για την περίπτωση που είναι έτοιμο, γιατί αυτό το έτοιμο έχει την ιδιαιτερότητα είτε να συμπληρώνεται πριν την έναρξη της πρακτικής, είτε να συμπληρώνεται το αργότερο εντός της πρώτης εβδομάδας από την έναρξη της πρακτικής σας. Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το τεστ, το πρώτο τεστ της γλωσσικής ικανότητας, το OLS, και επίσης να έχετε συμπληρώσει και τα στοιχεία δικαίου, που είναι ένα έντυπο του ΕΛΚΕ για την κατάθεση της υποτροφίας καθαρά. Δεν είναι κάτι άλλο να το φοβάστε. Αυτό λοιπόν, όταν θα αναρτήσετε όλα αυτά τα έντυπα στην πλατφόρμα, θα πρέπει να πατήσετε αποθήκευση και οριστικοποίηση,
είτε έχετε το learning agreement έτοιμο, είτε όχι. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι απαιτούμενα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο ειδικά. Δεν θα πω τώρα λεπτομέρειες για το τι είναι το προσωπικό ατύχημα ή αστική ευθύνη. Σας τα έχω στείλει αυτά στο έντυπο, τα οποία τα δείχνετε στις ασφαλιστικές εταιρείες της επιλογής σας. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι πρέπει να βρίσκετε εταιρείες και να κάνετε ασφαλιστήρια συμβόλαια οικονομικά, εκτός αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα και επικινδυνότητα στην πρακτική άσκηση που θα κάνετε στο εξωτερικό. Αυτό εγώ που θέλω να προσέξετε είναι το εξής. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας εκδίδεται από τους χώρους στους οποίους είστε ασφαλισμένοι. Πηγαίνετε λοιπόν, κάνετε αίτηση είτε στο ΙΚΑ, είτε στο ΤΕΒΕ, ΣΜΕΔΕ κτλ. Και από εκεί σας εκδίδουν αυτή την κάρτα. Θα πρέπει λοιπόν η κάρτα να σας καλύπτει για όλο το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης. Λόγω όμως κάποιων ιδιαιτεροτήτων, πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ενδέχεται να εκδίδεται για τις πρώτες μέρες ή για το μισό διάστημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν κάποιος πάει να βγάλει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, στις περισσότερες περιπτώσεις θα εκδοθεί μέχρι 28 Δευτέρα του 2018. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα πρέπει εσείς να έχετε πριν φύγετε, δηλαδή, αν κάποιος ξεκινάει η πρακτική του 1 Φεβρουαρίου και η κάρτα λήγει στις 28 Δευτέρου, θα πρέπει να έχει συνεννοηθεί με το ταμείο του πώς θα γίνει η ανανέωση της κάρτας. Δηλαδή, δεν μπορείτε να μείνετε μόνο στην αρχική κάρτα, πρέπει να την ανανεώσετε. Και θα πρέπει να έχετε συνεννοηθεί με ποιους τρόπους και αν θα πρέπει να πάει κάποιος αντί για εσάς και με ποια έντυπα. Στη συνέχεια, όταν θα έχετε στη διάθεσή σας την κάρτα, την ανανεωμένη, θα πρέπει να τη στείλετε σε εμένα με email. Θα τη σκανάρετε δηλαδή την πρώτη πλευρά που έχει τα στοιχεία σας και θα μου τη στείλετε με email για να την έχω στο φακελό σας. Επίσης, για φοιτητές που μπορεί να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και δεν μπορούν να ασφαλιστούν και να έχουν λοιπόν διαθέσιμη την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, σε αυτές τις περιπτώσεις με την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην οποία θα έχετε συμφωνήσει για τα υπόλοιπα ασφαλιστήρια συμβόλαια, θα κάνετε και μια πρόσθετη ασφάλιση υγείας, ώστε να σας καλύπτει για όλα τα θέματα που καλύπτει και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Σε αυτή την περίπτωση θα έχετε συμβόλαιο και όχι κάρτα. Και τέλος, εάν κάποιοι φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα να δίνουν άμεσα τις ευρωπαϊκές κάρτες, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν σας δίνουν ένα προσωρινό πιστοποιητικό που τις περισσότερες φορές έχει διάρκεια μέχρι ένα μήνα. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε και να ξεκινήσουμε όλη τη διαδικασία της υποτροφίας με αυτό το προσωρινό πιστοποιητικό. Θα πρέπει όμως πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, που σημαίνει ότι θα έχετε ήδη στα χέρια σας την κάρτα από το φορέα, να σκανάρετε πάλι λοιπόν την κάρτα και να μας τη στείλετε με email για να φαίνεται ότι είσαστε όντως ασφαλισμένοι. Και προχωράμε. Να σας πω λίγο για την υποτροφία, αν και τα καλά νέα μου πρόλαβε η προϊσταμένη και σας τα είπα κιόλας. Για αυτούς που δεν άκουσαν λοιπόν, έχουμε μια πολύ ευχάριστη αλλαγή φέτος. Σας είχαμε αναφέρει στην προκήρυξη ότι η πρώτη δόση κατατίθεται εντός του πρώτου μήνα ή πριν, αναλόγως πόσο γρήγορα θα κινηθείτε κι εσείς πριν την έναρξη πρακτικής. Και η β' δόση σας λέγαμε ότι θα κατατεθεί περίπου τον Ιανουάριο του 2019, γιατί έτσι ξέραμε μέχρι τότε, έτσι ίσχυε. Ευτυχώς μας ενημέρωσαν ότι άλλαξε αυτό. Οπότε η β' δόση της υποτροφίας σας, όταν ολοκληρώνετε την πρακτική σας άσκηση, θα πρέπει να ανταποκρίνεστε πλήρως προς τα έντυπα επιστροφής, τα οποία θα εξηγήσουμε παρακάτω. Η υποτροφία θα κατατίθεται, εφόσον όλα, ο φάκελός σας θα είναι συμπληρωμένος και έτοιμος, θα κατατίθεται αμέσως και δεν θα περιμένετε. Όλα τα έντυπα λοιπόν για την αρχική, για το 80% της υποτροφίας, θα πρέπει να τα έχετε καταθέσει τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα από την έναρξη της πρακτικής. Όσο πιο νωρίς ετοιμάζετε τα δικαιολογητικά σας και μπορείτε να ετοιμάσετε τα δικαιολογητικά σας, τόσο πιο γρήγορα θα μπαίνει και η υποτροφία σας. Θα κατατίθεται στους λογαριασμούς σας. Από εκεί και πέρα, όποιος καθυστερεί, δυστυχώς θα καθυστερεί και η υποτροφία, γιατί όλα αυτά τα έντυπα που σας ζητάω τα χρειάζομαι για να μπορέσω να εκδώσουμε τις υποτροφίες σας. Πάμε λοιπόν να δώσουμε μερικά παραδείγματα υπολογισμού. Πώς θα είναι, γιατί παρατηρώ λίγο κάποιοι έχουν μπερδευτεί, πώς υπολογίζουμε τις ημερομηνίες. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι ο οποιοδήποτε μήνα, είτε είναι Φεβρουάριος που έχει 28 ημέρες, είτε είναι Μάρτης που έχει 31, είτε μήνας που έχει 30 ημέρες,
για το σύστημα υπολογισμού των υποτροφιών υπολογίζεται ο κάθε μήνας ως 30 ημέρες. Εκεί γίνεται και το μπλέξιμο. Άρα λοιπόν εγώ σας δίνω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να υπολογίσετε το δίμηνο ή τριμηνό σας. Αυτό που απαγορεύεται είναι να... η διάρκεια της πρακτικής άσκησης να είναι μικρότερη από 2 μήνες. Σας έχω ένα παράδειγμα πώς υπολογίζετε το δίμηνο. Δηλαδή η έναρξη της πρακτικής 15 πρώτου, παράδειγμα, η λήξη της πρακτικής πάει με μία μέρα πριν, με 14 τρίτου. Μόνο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι αν κάποιος ξεκινάει πρώτη πρώτου, που δεν γίνεται εκ των πραγμάτων γιατί κανένας φορέας δεν είναι ανοιχτός, μόνο εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, αν είναι κάποιος το συζητάμε, αν και δεν νομίζω. Μετά, πρόβλημα επίσης υπάρχει στο maximum των ημερών, δηλαδή το τρίμηνο. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τους 3 μήνες ούτε για μία μέρα. Είναι 90 ημερολογιακές ημέρες, αλλά με το σύστημα που σας είπα, 30 μέρες ο κάθε μήνας. Άρα λοιπόν, αν κάποιος ξεκινάει την πρακτική του 10 Ιανουαρίου, η τρίμηνη πρακτική λύγει στις 9 Τετάρτου. Πάμε πάντα με μία μέρα πριν. 1η Τρίτου με 31 Πέμπτου. 15 Δευτέρου με 14. Δηλαδή πάμε με αυτόν τον τρόπο. Πώς γίνεται τώρα τα εισιτήρια. Εμάς μας ενδιαφέρει, όταν λέμε έναρξη πρακτικής, να είναι η πρώτη μέρα που παρουσιάζεστε στο φορέα υποδοχής για δουλειά, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, αυτή την πρώτη μέρα που παρουσιάζεστε στο φορέα, δεν μπορεί το εισιτήριό σας να είναι εκείνη την ημέρα, ούτε κατά την ημερομηνία της λήξης. Έχετε δικαίωμα να είναι μία μέρα πριν, να είναι μία μέρα μετά, όμως έχετε δικαίωμα να είναι και κάποιες μέρες πριν και κάποιες μέρες μετά. Αυτό θα το προσδιορίσετε εσείς, ανάλογα και με το κόστος των εισιτήριων, τι σας συμφέρει, να πάτε εκεί, να τακτοποιηθείτε, μετά στο τέλος να μπορέσετε να μαζέψετε τα πράγματά σας, να είναι έτσι λίγο ανθρώπινη η κατάσταση, να μην σας έχουμε και στην πίεση. Αυτά για τα παραδείγματα. Τι γίνεται τώρα για τις περιπτώσεις των παιδιών που θέλουν να μείνουν παραπάνω από 3 μήνες. Έχει παρατηρηθεί πολλές εταιρείες να ζητούν από τα παιδιά να μείνουν παραπάνω από 3 μήνες. 6 μήνες, 4 μήνες, 5, δεκτό, μπορείτε να παραμείνετε, αλλά πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία. Η οποία είναι ότι θα πρέπει να έχετε υποβάλει έτοιμο προς το γραφείο μας τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της κινητικότητας, της πρακτικής δηλαδή. Μετά σας στέλνω εγώ αμέσως απάντηση ότι εγκρίνεται η παράταση της πρακτικής. Σας στέλνουμε επίσης οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε για το επιπλέον χρονικό διάστημα, δηλαδή όπως για την κανονική διάρκεια της πρακτικής πρέπει να είστε ασφαλισμένοι για προσωπικό ατύχημα, αστική ευθύνη και να σας καλύπτει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, το ίδιο πρέπει να γίνεται και για το επιπλέον χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ό,τι ισχύει για την κινητικότητα με χρηματοδότηση, ισχύει και για την κινητικότητα χωρίς χρηματοδότηση, μόνο που δεν υπάρχουν τα χρήματα. Παραμένετε λοιπόν στο εξωτερικό, σαν zero grant φοιτητές για το επιπλέον χρονικό διάστημα, όμως στο τέλος της πρακτικής αναγνωρίζετε όλο το χρονικό διάστημα. Θα πάρετε βεβαίως σε φωτογραφείο μας, που θα περιλαμβάνει όλους τους μήνες της πρακτικής άσκησης, και την κανονική διάρκεια και την παράταση. Πρέπει μόνο να προσέξετε το εξής. Εάν κάποια από εσάς είχατε συμμετάσχει στο παρελθόν είτε στην πρακτική άσκηση ξανά, είτε στις σπουδές, είτε ως zero grant, είτε με χρηματοδότηση, οτιδήποτε, ανακύκλος σπουδών να μην ξεπερνάτε τους 12 μήνες. Δηλαδή, αν πήγατε 6 μήνες σπουδές μέσω του Erasmus σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, δεν έχετε δικαίωμα παραπάνω από 6 μήνες είτε ξανά σπουδές, είτε πρακτική, είτε zero grant. 12 μήνες ανακύκλου σπουδών. Αλλάζετε κύκλο σπουδών. Αυτό μηδενίζει και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτό που θέλω να προσέξετε πάρα πολύ δεν είναι δική μας απέτηση, είναι απέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη. Τα τεστ λοιπόν γλώσσας OLS τα λεγόμενα. Αυτά λοιπόν γίνονται στις. Θα πρέπει όταν η γλώσσα συνεργασίας με το φορέα υποδοχής είναι μία από αυτές, θα πρέπει να γίνεται και το τεστ, τα δύο τεστ ουσιαστικά, στις γλώσσες που έχετε επιλέξει ως γλώσσα συνεργασίας. Αυτό που πρέπει και υποχρεούστε όλοι να κάνετε είναι να συμπληρώσετε ένα τεστ πριν την αναχώρησή σας ή τις πρώτες ημέρες της αναχώρησης και ένα τεστ στο τέλος της πρακτικής σας άσκηση, το οποίο ενδέχεται να σας έρθει κάποιο mail, δεν έχουμε έλεγχο σε αυτό που σας έρχεται. Μπορεί να σας έρθει κάποια υπενθύμηση στο email που έχετε δηλώσει στη σύμβαση που σας ζητάω κιόλας. Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το αρχικό link
που κάνετε το τεστ. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς πώς θα σας έρθει, θα το βλέπουμε και μαζί. Αυτό βέβαια που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδέει κατά κάποιο τρόπο το τεστ OLS με την υποτροφία σας. Δηλαδή, δεν τους νοιάζει ποιο θα είναι το επίπεδο που θα βγάλει το τεστ, αν θα είναι Β1, Β2, τους νοιάζει όμως να έχετε συμπληρώσει τα τεστ για να μπορέσουμε να σας καταθέσουμε τη Β δόση της υποτροφίας σας. Παρατηρήσαμε φέτος σε όλες τις δράσεις ότι οι φοιτητές ξεχνούσαν να κάνουν το δεύτερο τεστ, με συνέπεια να έχουμε και εμείς πρόβλημα και να μην μπορούμε να βοηθήσουμε. Οπότε θέλω να είστε πολύ τυπικοί και σε μένα, που προσπαθώ να σας βοηθήσω, αλλά και κυρίως σε ό,τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εκεί δεν μπορώ να σας βοηθήσω πραγματικά. Βλέπετε ότι σας έχουμε κάποια σημεία κυτρινισμένα. Αυτά τα σημεία, λοιπόν, όλα τα κυτρινισμένα πεδία, τα συμπληρώνετε εσείς. Ό,τι δεν είναι κυτρινισμένο, δεν το πειράζετε, γιατί τα συμπληρώνω εγώ. Αυτό που θέλω να προσέξετε περισσότερο εδώ στη σύμβαση είναι αυτός ο περιβόητος κωδικός ISCAD-FCODE, αυτός εδώ δηλαδή, ο οποίος πολλές φορές σας μπερδεύει. Εδώ λοιπόν, αυτό το κωδικό θέλω να το κρατήσετε στο μυαλό σας, γιατί θέλω να το συναντήσουμε στο Learning Agreement για να σας δείξω τον τρόπο που θα τον βρείτε. Απλά κρατάτε στο μυαλό σας ότι θα τον δούμε στην πορεία. Είναι ένας κωδικός που ουσιαστικά αναφέρει ποιο είναι το γνωστικό πεδίο. Το γνωστικό αντικείμενο, μπράβο, το πεδίο, το γνωστικό, το οποίο σχετίζεται με την πρακτική σας, με τις σπουδές σας, τελικά δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, τα οποία θα τα βρείτε με τον τρόπο που θα σας πω στην πορεία. Σχόλιο τμήμα γράφετε από ποιο τμήμα πια σχολή. Είστε ακαδημαϊκός υπεύθυνος, εδώ θα βάζετε πάντα το συντονιστή Εράσμους του τμήματός σας. Σας έχω στείλει και τη σχετική λίστα. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή σε συντονιστή, θα σας ενημερώνω. Το έτος σπουδών, γράφουμε το έτος σπουδών που είμαστε τώρα, αλλά τον αριθμό ολοκληρωμένων ετών φοίτησης σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Παράδειγμα, εάν κάποιος είναι προπτυχιακός φοιτητής στο έκτο έτος, θα γράψει έτος σπουδών 6, αριθμός ολοκληρωμένων ετών 5. Εάν κάποιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο δεύτερο έτος και για να πάρει το πτυχίο του έκανε 5 χρόνια, θα πρέπει να γράψει έτος, επίπεδο καταρχήν θα βάλει μεταπτυχιακό στο 2, θα βάλει έτος σπουδών το δεύτερο έτος, αλλά στον αριθμό ολοκληρωμένων ετών φοίτησης θα βάλει τα 5 χρόνια του προπτυχιακού και τον 1 χρόνο από μεταπτυχιακό, άρα θα βάλει 6. Μην σας αγχώνει ότι φαίνεται πολλά τα έτη, δεν παίζει κανένα ρόλο, είναι καθαρά για άλλους ρόλους που θα χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ίδρυμα υποδοχής, φορέα υποδοχής, το μόνο που θα σας παρακαλούσα εδώ είναι όταν πηγαίνετε σε εταιρείες, καταλαβαίνω ότι είναι ξεκάθαρο, είναι η επωνυμία της εταιρείας. Όταν πηγαίνετε όμως σε πανεπιστήμια, σε ινστιτούτα, σε οτιδήποτε, θα ήθελα να γράφετε την πλήρη επωνυμία, δηλαδή Πανεπιστήμιο University of Sheffield, Department TADE. Θα ήθελα να είναι αναλυτικό γιατί αυτά παίζουν ρόλο στις βεβαιώσεις που θα πάρετε στο τέλος για το βιογραφικό σας. Οπότε, ό,τι γράψετε εδώ και ό,τι έχετε περάσει στην πλατφόρμα, δηλαδή θέλει και στην πλατφόρμα να τα γράψετε αναλυτικά, έτσι θα παίρνετε και τις βεβαιώσεις στο τέλος. Εδώ βλέπετε, γράφετε το email στο οποίο θα κάνετε, δεσμεύεστε ότι θα κάνετε το OLS test. Τα υπόλοιπα είναι εύκολα, δεν σχολιάζω κάτι. Ούτε εδώ στη δεύτερη σελίδα έχετε να συμπληρώσετε κάτι παρά μόνο το λογαριασμό σας και τα στοιχεία που είναι στην πρώτη σελίδα του τραπεζικού σας βιβλιαρίου. Αυτό το clearing big sweep number συνήθως είναι, παράδειγμα, αν είναι τράπεζα Πειραιός, είναι με γράμματα. Συνήθως είναι τα αρχικά των τραπεζών. Peer, Πειραιός, δηλαδή bank. Peer B, GR, αλφα-αλφα. Αντίστοιχα εθνική. ETH, F, B, GRAA. Κάτι τέτοιο. Οπότε θα το βρείτε από το, αντίστοιχα από, από τον κάθε λογαριασμό και θα το συμπληρώνετε. Πάμε παρακάτω. Τις ημερομηνίες θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό που είπαμε, την έναρξη και τη λήξη της πρακτικής, όχι των εισιτήριων και του ταξιδιού μας, τη μέρα, την πρώτη μέρα που θα είμαι στο φορέα, μέχρι και την τελευταία μέρα που θα είμαι στο φορέα, σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που δείξαμε πιο πριν. Δεν συμπληρώνεται κάτι άλλο εδώ. Το μόνο που θέλω να προσέξετε επίσης, να γράφετε προσεκτικά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αν δεν έχετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και έχετε συμβόλαιο, δεν θα γράψετε το κυτρινισμένο τον αριθμό ΕΚΑ. Θα πάτε να γράψετε από κάτω τον αριθμό ασφαλιστήριου συμβολέου. Τάδε αριθμός
στην τάδε ασφαλιστική εταιρεία και γράφετε την επωνυμία. Διαφορετικά, αν έχετε την καρτούλα, γράφετε μόνο τα ψηφία από τον αριθμό. Αυτά και για τη σύμβαση. Εδώ γράφετε σε ποια γλώσσα θα κάνετε το τεστάκι του OLS και ποιο επίπεδο έχετε πιστοποιημένο στην γλώσσα. Αυτό θέλω να μου συμπληρώσετε εδώ, τίποτα άλλο. Και τέλος γράφετε τα στοιχεία σας, εσείς που λέγατε συμμετέχετε τα δικά σας, από εκείνο ο κύριος Καλαμάνος. Και αυτό το έντυπο είναι το μοναδικό που πρέπει να καταθέσετε σε έντυπη μορφή στο γραφείο μας, είτε εσείς, είτε κάποιος άλλος, είτε αν έχετε φύγει ήδη εξωτερικό ή είστε εκτός πατρών γενικώς, μας το στέλνετε με ταχυδρομείο. Θα πρέπει να το εκτυπώσετε δύο φορές, να υπογράψετε με μπλε στυλό και να μας το στείλετε ή να μας το φέρετε. Στο τέλος της πρακτικής σας θα λάβετε το ένα αντίτυπο που θα είναι υπογεγραμμένο και από τον αναπληρωτή πριτάνεως και το άλλο θα μείνει σε εμάς. Αυτά για τη σύμβαση. Θα πάμε τώρα στο Learning Agreement. Στο Before the Mobile. Πάμε λοιπόν. Βλέπετε κάποια πεδία είναι προσυμπληρωμένα. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα συμπληρώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνω. Στο πρώτο πινακάκι, στο πεδίο Training, θα πρέπει να γράψετε τα στοιχεία σας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ στην πρώτη γραμμή είναι να μην γράψετε λάθος το Study Cycle, στο οποίο όσοι είστε πρωτοτυχιακοί φοιτητές θα βάλετε το EQF Level 6, όσοι είστε μεταπτυχιακοί φοιτητές θα βάλετε το EQF Level 7 και οι διδακτορικοί το EQF Level 8. Μην βάλετε το 5 γιατί είναι short cycle και δεν υπάρχει. Η πρωτοτυχιακή είναι από το 6, το EQF Level 6. Και πάμε λοιπόν τώρα στο Field of Education. Στην παραπομπή 3, και εδώ συνδέεται με την σύμβαση κινητικότητας που είπαμε πριν, υπάρχει ένα link. Το πέρασα. Να, εδώ. Δεν με αφήνει τώρα να μπω για να κάνουμε ένα παράδειγμα, αλλά θα σας εξηγήσω. Πάτα το. Τζένι, πάτα το με κοντρόλ. Νομίζω δεν έχει. Δεν είναι το κοντρόλ. Να μας αφήσει και να το τυχερεί. Πολύ ωραία που είμαστε τυχαίοι. Πάμε λοιπόν προς τα κάτω να δούμε ένα παράδειγμα. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω και θα συναντήσουμε δύο ορθογώνια, στα πω έτσι. Ας πούμε ότι είμαστε από τη βιολογία. Θα πάμε εδώ στο Find the Code και θα γράψουμε Bio. Δεν θα γράψω όλη τη λέξη γιατί δεν θα εμφανίσει τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι από κάτω αρχίζει και βγάζει κάποιους κωδικούς. Γράφουμε ό,τι νομίζουμε ότι είναι πιο σχετικό με το αντικείμενο των σπουδών μας. Μπορούμε να βάλουμε κάτι ειδικό, μπορούμε να βάλουμε μια γενική ονομασία. Όμως θα πρέπει να γράψετε και στο Learning Agreement, στο Field of Education και στη σύμβαση τον τετραψήφιο αριθμό που σας δίνει, αν παράδειγμα επιλέξετε το 0511, θα πρέπει να γράψετε 0511 Biology. Δεν με ενδιαφέρει η παρένθεση, με ενδιαφέρουν μόνο τα δύο πρώτα. Εντάξει. Αντίστοιχα, αν κάποιος είναι από χημικούς μηχανικούς, chemical, chem, ή και, δεν χρειάζεται να τα γράψετε ολόκληρα γιατί δεν θα σας εμφανίσει τίποτα. Αν πάω να γράψω εδώ ολόκληρο το civil, ας πούμε, civil engineering, πιθανόν, έβγαλε κάτι, τυχαίοι είμαστε, εντάξει. Θα πάρετε λοιπόν τον κωδικό αυτόν όσοι είστε από πολιτικούς μηχανικούς και θα βάλετε 0732 Building and Civil Engineering, εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό το κωδικό που θα βρείτε με αυτόν τον τρόπο θα τον περάσετε στο Field of Education, στο Learning Agreement και στο κωδικό που σας ζητάει στη σύμβαση. Φεύγουμε λοιπόν και από αυτό και ξαναγυρίζουμε στο Learning Agreement. Θα πρέπει λοιπόν εκεί που λέει Sending Institution θα γράψετε τη σχολή και το τμήμα σας, εδώ δηλαδή, και εδώ από κάτω θα συμπληρώσει ο φορέας τα δικά του στοιχεία. Τώρα το Contact Person και το Mentor και ο supervisor θα μπορούσαν όλοι αυτοί να είναι ένας άνθρωπος. Θα μπορούσαν όμως να είναι και διαφορετικοί. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση εταιρείας, πανεπιστημίου, οτιδήποτε Ινστιτούτου, θα συμπληρωθούν τα στοιχεία που ζητάει. Προσοχή στις ημερομηνίες, να συμφωνούν οι ημερομηνίες στο Learning Agreement με τις ημερομηνίες της σύμβασης.
Και εδώ θα πρέπει ο φορέας υποδοχής μετά να συμπληρώσει το πρόγραμμα, τον τίτλο, πόσες ώρες θα κάνετε τακτική άσκηση και τα ωφέλη που θα αποκομίσετε και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Θα σας παρακολουθούν τέλος πάντων σε εβδομαδιαία βάση, σε μηνιαία βάση. Θα είναι κάποιος μαζί σας. Μικρόφωνο. Ναι, θα είναι κάποιος μαζί σας κάθε μέρα και θα παρακολουθεί την πρακτική σας. Με ποιο τρόπο θα σας παρακολουθεί. Θα το γράψουμε λοιπόν. Μετά, το evaluation. Πώς θα σας αξιολογήσουν. Θα γράψετε κάποιο report. Θα, παράδειγμα, θα κάνετε κάποια παρουσίαση, θα κάνετε κάποια κάτι, θα σας αναθέσουν κάτι και πρέπει να το παρουσιάσετε στο πανεπιστήμιο, στην εταιρεία. Με ποιους τρόπους θα γίνει λοιπόν, πώς θα σας αξιολογήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά με λίγα λόγια. Από εκεί και πέρα, ό,τι ζητάει για τη γλώσσα, το λέει να πει, ήδη θα βάλετε τα ίδια τη γλώσσα συνεργασίας και το επίπεδο που έχετε. Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι προσυμπληρωμένα γιατί θα ασφαλιστείτε όλοι μόνοι σας όπως έχουμε πει, οπότε είναι προσυμπληρωμένα τα πρωτεία. Και θέλω να σας δείξω μόνο κάτι άλλο που λέμε να πούμε σε λίγο. Θέλω να ρωτήσω, αν πάμε με αεροπλάνο σε μια γειτονική πόλη και μετά χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο μέσο, π.χ. τρένο, πρέπει και το εισιτήριο αυτό να έχει κάποια ημερομηνία συγκεκριμένα δύο μέρες πριν. Ναι. Θα δείξουμε και αυτό το εισιτήριο. Ναι, ναι. Θα σας τα πω στα δικαιολογητικά επιστροφής, θα σας εξηγήσω. Θα πρέπει όπως ξεκινάτε από τη στιγμή που φεύγετε, όχι από την Άτρια, δεν με ενδιαφέρει, από την Αθήνα ή από την οπουδήποτε με αεροπλάνο, τέλος πάντων ή με αυτοκίνητο, οτιδήποτε, θα πρέπει να μου κρατάτε παραστατικά από τον τόπο αποστολής μέχρι από τη χώρα σας, τέλος πάντων, μέχρι τον τελικό σας προορισμό. Αν εσύ, ας πούμε, είναι να πας σε μία πόλη, η οποία δεν έχει αεροδρόμιο και πρέπει να χρησιμοποιήσεις τρένο λεωφορείο, θα πρέπει να έχεις το αεροπορικό ή το αυτοκίνητο που θα πας και μετά, αν χρησιμοποιήσεις κάποιο τρένο λεωφορείο, να έχω και αποδεικτικά τη λεωφορεία με το τρένο. Και η ημερομηνία είναι αυτή. Ευχαριστώ. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν προς το κάτω. Εδώ στο table B θα σας πω τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε μπορείτε να το συμπληρώνετε και αυτό σιγά σιγά. Δεν το έχω προσυμπληρώσει γιατί για τον καθένα σας είναι μια διαφορετική περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών, παράδειγμα από τους νηπιαγωγούς, οι οποίοι έχουν πρακτική άσκηση στο τμήμα τους για τη λήψη του τίτλου και μάλιστα παίρνουν και μονάδες εισιτιές αν συμμετάσχουν στο Εράσμους. Ή αντίστοιχα από το τμήμα Επιστήμης των υλικών, που δίνουν συγκεκριμένες μονάδες εισιτίες. Αν είστε από αυτά τα τμήματα, θα πρέπει να συμπληρώσετε εδώ ότι θα πάρετε μονάδες εισιτίες ή αν θέλετε δεν το συμπληρώνετε αν δεν είστε σίγουροι, μιλάμε και τηλεφωνικά να το συμπληρώσουμε μαζί. Αν όμως είστε από άλλα τμήματα που δεν υπάρχουν μονάδες εισιτίες, είστε στη δύο περίπτωση, που δηλαδή ότι είναι προαιρετική η περίοδος της πρακτικής άσκησης, οπότε εδώ ουσιαστικά είναι όλα no τα πεδία, δηλαδή το award ECTS είναι no, give a grade είναι no, εδώ. Θα γίνει αυτό, για να ξέρετε και όλες γιατί θα ερωτηθείτε κάποια στιγμή με ποιο τρόπο αναγνωρίστηκε η πρακτική σας άσκηση, θα γίνει λοιπόν αυτό για τους υπόλοιπους. Θα αναγραφεί στην αναλυτική σας βαθμολογία που θα πάρετε με το πτυχίο σας η περίοδος της πρακτικής άσκησης. Άρα αυτό το πεδίο είναι yes. Και εφόσον το τμήμα σας είναι έτοιμο να χορηγήσει το παράδειγμα του πλήματος και αυτό θα γίνει υποχρεωτικό. Αυτό επίσης εδώ για το Mobility, Europass Mobility Document είναι no. Αν κάποιος ορκιστεί πριν φύγει, είναι η περίπτωση 3. Σε αυτή την περίπτωση είναι όλα no. Θα πάρετε όμως όλοι, είτε πάρετε μονάδες CTS, είτε δεν πάρετε μονάδες CTS, είτε έχετε ορκιστεί, όλοι θα πάρετε βεβαίωση μαζί με την αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής, την οποία θα χρησιμοποιείτε στο βιογραφικό σας. Άρα λοιπόν αυτή την αναγνώριση θα έχετε. Εντάξει. Και προχωράμε. Εδώ είναι προσυμπληρωμένα γιατί είπαμε ότι θα ασφαλιστείτε μόνοι σας. Το table C θα το συμπληρώσει φορέας υποδοχής. Επειδή είστε ασφαλισμένοι από μόνοι σας, δεν θα χρειαστεί να βάλει yes ο υπεύθυνος στο φορέα υποδοχής για τις ασφαλίσεις. Εκτός αν είναι κάποια εταιρεία ή κάποιο πανεπιστήμιο που σας λέει ότι θα σας ασφαλίσει για αυτά που προβλέπει το πρόγραμμα Erasmus. Σε αυτή την περίπτωση θέλω να μιλήσουμε, να μου δείξετε τα ασφαλιστήρια, να δούμε ότι όντως σας καλύπτουν, για να μην έχετε πρόβλημα με την υποτροφή σας και να είναι
οι ασφαλείες αυτές αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι, εδώ στο Sending Institution δεν είμαι εγώ που βάζω πολύ, είναι ο συντονιστής Εράσμους υπογράφει, δεν υπογράφουμε εμείς από το γραφείο. Και από το Receiving Organization υπογράφει ο Supervisor, αυτός που έχει τέλος πάντων δικαίωμα υπογραφής. Θα πούμε απορίες στο τέλος, απλά προχωράω λίγο για να φύγαμε και από το webinar. Το Dual Mobility στο Learning Agreement δεν σας το έχω στείλει, απλά θα ξέρετε ότι είναι για εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, εάν κάποιος ζητήσει παράταση της πρακτικής του άσκησης, θα πρέπει πρώτα να μιλήσει, όπως είπαμε μαζί μου, με ένα μήνα πριν τη λήξη της πρακτικής τουλάχιστον, με το αίτημα για Zero Grant, και τότε στέλνουν αυτό το έντυπο το οποίο θα συμπληρωθεί. Ουσιαστικά είναι κάτι παρόμοιο με το Before the Mobility, απλά καταγράφουμε τις αλλαγές. Ή αν έχουμε αλλαγή επιβλέποντα, ή αν έχουμε εξαιρετικές αλλαγές στο πρόγραμμα της πρακτικής, τότε πάντα θα μιλάτε μαζί μου για να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες το τι πρέπει να συμπληρώσετε στο έντυπο. Εντάξει, δεν μας απασχολεί λοιπόν το Dual Mobility πολύ σε αυτή τη φάση. Και το After the Mobility είναι το έντυπο που θα συμπληρώσει ο υπεύθυνος στο φορέα υποδοχής και ουσιαστικά αυτή θα είναι η αξιολόγησή σας. Βάσει αυτής της αξιολόγησης θα πάρετε και τη βεβαίωση. Αυτή η αξιολόγηση θα προσέξετε, να έχει τις σωστές ημερομηνίες, να έχει υπογραφή, να έχει σφραγίδα, αν υπάρχει σφραγίδα στο φορέα και θα πρέπει να είναι πολύ αναλυτικά γραμμένο γιατί θα σας ακολουθεί σε όλη σας τη ζωή. Δηλαδή αυτό το εντυπάκι θα συνοδεύεται από τη βεβαίωση του Πανεπιστημίου και θα είναι ουσιαστικά το αποδεικτικό της πρακτικής σας, της προϋπηρεσίας σας, να το πούμε έτσι. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να το προσέξετε τι θα γράψετε. Εντάξει, ποιο ήταν το πρόγραμμα της πρακτικής, τι αποκομίσατε, ποια ήταν τα ωφέλη, ποια τα αποτελέσματα τα μοναδησιακά από τη συμμετοχή σας στο Εράσμους και πώς σας αξιολογεί. Δηλαδή, ανταπεξήλθατε στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που σας ανέθεσε ο υπεύθυνος του φορέα υποδοχής. Είναι ευχαριστημένος. Ήσασταν τυπικοί, πρέπει να είστε πάρα πολύ τυπικοί και πάρα πολύ σωστοί. Και για εσάς, πρώτα απ' όλα, γιατί σας δίνετε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία μέσω του Εράσμους. Και γιατί εκπροσωπείτε ένα πανεπιστήμιο και μια χώρα επίσης, θα τα δείτε αυτά όταν πάτε στο εξωτερικό. Και κυρίως για το μέλλον σας, γιατί όλα αυτά θα καταγραφούν εδώ και θέλετε μια καλή αξιολόγηση. Πάει και αυτό. Αφού τελειώσει η πρακτική σας άσκηση, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της πρακτικής, θα πρέπει να ανεβάσετε, να αναρτήσετε στην πλατφόρμα Erasmus Plus τα εξής παραστατικά. Είναι η βεβαίωση αξιολόγηση, το Learning Agreement, το After the Mobility είναι το έντυπο που είδαμε, που είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία σας. Προσέχουμε λοιπόν να έχει να είναι αναλυτικά, να είναι σωστές ημερομηνίες, υπογραφή και σφραγίδα εφόσον υπάρχουν. Έκθεση πρακτικής άσκησης. Αυτό είναι επίσης ένα ερωτηματολόγιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο θα σας ρωτάει, θα σας κάνει μάλλον κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την περίοδο της πρακτικής σας άσκησης. Θα πρέπει να τα απαντήσετε, είναι και στα ελληνικά, δεν είναι πολύ χρονοβόρο, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να μην αμελήσετε να το συμπληρώσετε, γιατί δεν θα μπορούμε να σας πληρώσουμε επίσης τη δεύτερη δόση της υποτροφίας σας. Οπότε λοιπόν αυτό θα είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα συμπληρώσετε. Ενδέχεται να σας έρθει πριν τη λήξη της πρακτικής σας, δηλαδή κάποιες μέρες πριν λήξει η πρακτική, ενδέχεται όμως να σας έρθει και μία μέρα μετά. Αν έχετε οποιοδήποτε ενδιασμό, δείτε ότι δεν σας έχει έρθει για κάποιο λόγο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τέλος, τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής. Όπως είπαμε και πριν, θα πρέπει τα εισιτήρια να είναι κάποιες μέρες πριν και κάποιες μέρες μετά. Τα εισιτήρια κρατάμε όλα τα αποκόμματα. Μάλλον να το πω, είτε εισιτήριο, είτε επιβεβαίωση κράτησης, αν έχετε κάνει ηλεκτρονικά τα εισιτήριά σας, που φαίνονται το όνομά σας, οι διαδρομές που ακολουθήσατε και το κόστος των διαδρομών. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα κρατήσετε και να τα ανεβάσετε στο πεδίο εισιτήρια. Και τα boarding ναι, και τα παρακάτω. Ναι. Θέλω να πω για τα εισιτήρια αυτό που είπαμε και πριν, ότι αν κάποιο παιδί πηγαίνει σε μία πόλη που δεν έχει αεροδρόμιο, θα πρέπει να κρατήσει το αεροπορικό εισιτήριο μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει με αεροπλάνο και από εκεί και πέρα να κρατήσει τα αποκόμματα των εισιτήριων, είτε τρένου είτε λεωφορείου, μέχρι τον τελικό του προορισμό. Όπου εκεί θα φαίνεται, αν φαίνεται το όνομά του, γιατί πολλές φορές τα εισιτήρια δεν φαίνονται, αλλά αν φαίνεται, καλό είναι να υπάρχει, και να φαίνεται η διαδρομή, η ημερομηνία και το κόστος.
Επίσης, οι κάρτες επιβίβασης, τα boarding pass, τόσο για τη μετάβαση όσο και για την επιστροφή, είναι κάτι διαφορετικό από τα εισιτήρια, γιατί πολλοί μπερδεύονται και λένε ότι αφού ανέβασα τα εισιτήρια, τι χρειάζονται τα boarding pass. Όχι, χρειάζονται τα boarding pass και τα boarding pass είναι όταν κάνουμε check-in στο αεροδρόμιο, μας δίνουν ένα απόκομα εκείνη τη στιγμή ή αν τα έχουμε κλείσει ηλεκτρονικά, μπορούν να μας τα έχουν στείλει και ηλεκτρονικά. Ένα από τα δύο, τέλος πάντων, ή ό,τι έχετε στη διάθεσή σας, θα τα ανεβάσετε και αυτά. Άρα ανεβάζουμε εισιτήρια, η επιβεβαίωση κράτησης, η απόδειξη, boarding pass, τρένα, λεωφορεία κτλ. Όλα. Παραστατικά διαμονής. Όσον αφορά τη διαμονή, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές δεν είναι εύκολο για τόσο μικρό χρονικό διάστημα να υπάρχουν συμβόλαια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση γίνονται δεκτά. Είτε συμβόλαια αν υπάρχουν, είτε αποδείξεις ή τύπου αποδείξεις τέλος πάντων ότι υπάρχει, ή κάποια βεβαίωση από ιδιοκτήτη, από συγκάτοικο που θα αναφέρει το χρονικό διάστημα που μείνετε τέλος πάντων μαζί του, το κόστος που πληρώνετε ή αν φιλοξενηθήκατε και θα έχει ένα όνομα και μία υπογραφή. Το συγκεκριμένο έντυπο δεν πάει κάπου, δεν θα το καταθέσουμε εμείς κάπου το συγκεκριμένο έντυπο για να φοβάται κάποιος ιδιοκτήτης να το δώσει. Δεν πρόκειται να πάει κάπου, δεν θα το μάθει κανείς. Το συγκεκριμένο είναι καθαρά για να αποδεικνύουμε πόσα είναι τα έξοδα του φοιτητή στο εξωτερικό και σχετίζεται με το μέγεθος της υποτροφής, δηλαδή αν μπορούμε να πιέσουμε για παραπάνω υποτροφία στα παιδιά. Οπότε, αν έχουμε το κόστος της διαμονής, είναι ένας τρόπος να αποδείξουμε ότι πληρώνετε πάρα πολλά στο εξωτερικό για τη διαμονή σας. Οπότε, δεν είναι κάτι να το φοβάται κάποιος από τους ιδιοκτήτες στο εξωτερικό, μπορεί να σας το δώσει. Τέλος, η μαρτυρία το φωτογραφικό υλικό είναι καθαρά για λόγους προώθησης, δηλαδή πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού που είναι το ΙΚΙ, μας ζητάνε στοιχεία φοιτητών, εικόνες, μαρτυρίες παιδιών για λόγους προώθησης, για φυλάδια, για διαγωνισμούς, για οτιδήποτε. Οπότε, αν κάτι δεν σας ενοχλεί από φωτογραφία να δημοσιευθεί κάποια στιγμή, αν δημοσιευθεί, θα μας άρεσε να έχουμε έτσι και εμείς βλέπουμε την εμπειρία σας ουσιαστικά μέσα από τις φωτογραφίες, μέσα από αυτά που μας γράφετε. Τα αναρτούμε και στο site μας, αν έχετε δει. Μας ζητάει πάρα πολλές φορές η Εθνική Μονάδα Συντονισμού υλικό από τους φοιτητές και έτσι μια ενημέρωση στο πώς βίωσαν την εμπειρία του Εράσμους. Οπότε θα θέλαμε πάρα πολύ να μας γράψετε κάτι. Και τέλος, το δεύτερο τεστ, OLS, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε για να μπορέσετε να πάρετε τη β' δόση υποτροφής. Αυτό που θέλω να πω και δεν σας είπαμε το ORS είναι ότι αν κάποιος φοιτητής συμπληρώσει πρόχειρα το τεστ και βγάλει επίπεδο από β1 και κάτω, τότε το σύστημα σας στέλνει αυτόματα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, τα οποία δυστυχώς θα πρέπει, αν δεν θέλετε δηλαδή, θα πρέπει να τα παρακολουθήσετε. Είναι υποχρεωτικό να τα παρακολουθήσετε, δεν είναι πολύ χρονοβόρα, κάποιες ασκήσεις είναι, σας έρχονται κάποιες ασκήσεις. Και είναι προς όφελό σας γιατί μπορείτε να βελτιώσετε το επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος είναι σε επίπεδο β2, ας πούμε, ή β1 και θέλει να βελτιώσει το επίπεδο της γλώσσας ή νιώθει μια ανασφάλεια ότι θα ήθελε να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα, πολύ ευχαρίστως, είναι δωρεάν. Θα μου το ζητήσετε και θα σας τα στείλουμε. Θα κάνετε τις ενέργειες που χρειάζεται τέλος πάντων. Για να λάβετε αυτά τα μαθήματα, αλλά θα πρέπει να τα παρακολουθήσετε πάλι, έτσι. Από β2 και πάνω δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν θα σας έρθουν μαθήματα για να τα παρακολουθήσετε. Εντάξει. Αυτά είναι τα δικαιολογικά επιστροφής. Μεγάλη παράκληση, ό,τι θέλετε από το γραφείο μας, είμαστε στη διάθεσή σας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10:30 με 2. Τις υπόλοιπες μέρες και ώρες πάλι για εσάς δουλεύουμε, για τις υποτροφίες σας, για τα πιστοποιητικά που θέλετε. Και για 1000 άλλα πράγματα, αλλά κυρίως για εσάς. Οπότε μεγάλη παράκληση να έρθετε αυτές τις ώρες και ημέρες και θα είμαστε στη διάθεσή σας μόνο για εσάς εκείνες τις ώρες, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Σας το υπόσχομαι. Και θέλω πάνω απ' όλα να σας ευχαριστήσω, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ζήσετε την εμπειρία Εράσμους, γιατί είναι μια πολύ ωραία και μοναδική ευκαιρία που εγώ στερήθηκα γιατί δεν το γνώριζα ποτέ, αλλά προσπαθώ μέσα από αυτό που δεν δώσα και ξέρω τι είναι, να παροτρύνω όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές να συμμετάσχουν, γιατί αυτό θα το θυμάστε όλοι σας στη ζωή. Αυτά από μένα. Αν έχετε ερωτήσεις, απορίες, κάτι που δεν καταλάβατε από αυτό ή κάτι που δεν καλύφθηκε και κάποια απορία που δεν καλύφθηκε, να το πούμε. Έχουμε υπογράψει το χαρτί κοινής και φορέας για τις ημερομηνίες που θα. Το λέγουμε ακριμένο. Ναι. Ναι. Που θα πάμε στο φορέα υποδοχής.
Υπάρχει δυνατότητα να μετακινήσουμε αυτό το τρίμηνο κατά ένα μήνα? Βεβαίως. Αρκεί να γίνει όσο πιο, να μας ενημερώσει τόσο πιο σύντομα γίνεται, πριν υπογραφούν οι συμβάσεις, να μην θέλουμε να κάνουμε αλλαγές. Εντάξει, αν προκύψει, προφανώς θα τα αλλάξουμε τα έντυπα. Αλλά βεβαίως γίνεται, είναι αποδεκτό, θα ενημερώσετε να συμφωνήσει καταρχήν ο φορέας υποδοχής μου, οπότε βέβαια το συμφωνεί. Θα ενημερώσετε και εμένα και θα αλλάξουμε τις ημερομηνίες και στην πλατφόρμα και στα έντυπα. Ναι, βέβαια. Οπότε δεν χρειάζεται να ξαναστείλουμε εμείς χαρτί στο φορέα για να υπογράψει. Εννοείς ότι το έχει στείλει, το έχει υπογράψει, το έχει στείλει πίσω και πρέπει να κάνει τα αλλαγή? Ναι. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε το due mobility, να διορθώσουμε, δηλαδή να αλλάξουμε το χρονικό διάστημα. Μπορούμε να συμπληρώσουμε το due mobility. Mm-hmm. Ή αλλάζουμε εξ αρχής το learning agreement, το αρχικό. Ωραία, συμφωνεί. Γίνεται να αλλάξετε το χρονικό διάστημα της πρακτικής. Μπορεί κάτι να συμβεί στον οποιονδήποτε ή κάτι ο φορέας να μην μπορεί να σας δεχτεί και με το χρονικό διάστημα. Προφανώς και γίνεται να αλλάξει, αρκεί να το ξέρουμε κι εμείς, να συμπληρωθούν σωστά όλα τα έγκριτα. Ναι. Στην περίπτωση που αναφέρατε ότι η πόλη στην οποία θα μεταβούμε δεν διαθέτει αεροδρόμιο, αν η μετάβαση στην πόλη αυτή από το κοντινότερο αεροδρόμιο γίνει ο δικός μου για ταχύ, μπορεί κάπως μέσω των διοδίων ή δεν ξέρω πώς να κρατήσουμε τα διόδια? Μπορεί είτε να κρατήσετε τα διόδια και θα έχουμε συνεννοηθεί για αυτό να συμπληρώσετε και μία υπεύθυνη δήλωση. Δηλαδή θα πείτε ότι εγώ κατά την άφηξή μου στο αεροδρόμιο τάδε με παρέλαβε αυτοκίνητο. Αν υπάρχουν διόδια, μπορεί και να μην υπάρχουν διόδια. Οπότε θα αναφέρετε ότι με παρέλαβε ιδιωτικό αυτοκίνητο συγγενικού γνωστού προσώπου τέλος πάντων ή από το φορέα υποδοχής με υποδέχτηκα και γι' αυτό δεν έχω εισιτήριο ή τρένο και θα βάλουμε την υπεύθυνη δήλωση.